σύζυγος του Μακαρίτη, του Γιάννη Καλοψηδιώτη, η κυρία Κούλα Θεοφάνους. Κύριε Θεοφάνους, συλληπιτήρια καταρχήν. Ευχαριστώ, κύριε Μιλωνά. Σας χαιρετούμε. Κάτι θέλετε να μας πείτε, κύριε Θεοφάνους. Άκουσα την εκπομπή σας, κύριε Μιλωνά, ναι, που στο ρεπορτάζ είπατε ότι το έγκλημα δεν εξιχνιάστηκε. Εγώ λέω σας ότι ούτε θα το εξιχνιάσουν, γιατί όταν τους ειδοποίησα εγώ 3 λεπτά μετά την δολοφονία του αντρός μου, τον Ήπρα Βακάτο, τηλεφώνησα στην αστυνομία. Και όταν ήρθε η αστυνομία, λέω τους εκλείσετε τους δρόμους, εβάλετε ρομπλό. Τι μου απάντησε ο αστυνομικός, κύριε Μιλωνά. Δεν έχουμε αστυνομικούς, είπε μου. Αυτή ήταν η απάντησή του. Κύριε Θεοφάνους, σας είπε ότι δεν έκλεισαν τους δρόμους για να ελέγξουν την περιοχή. Ναι, ερώτησα και ότι δεν έχει αστυνομικούς. Εγώ είπα τους αστυνομικούς, ναι, εκλείσετε τους δρόμους. Και λέει μου, δεν έχουμε αστυνομικούς. Αυτή ήταν η απάντησή του. Το άλλο, ήρθαν εχθές το πρωί με σκύλο, έναν ή δύο, ένα σήμουε, να κοιτάξουν να βρουν τον κάλικα. Κοιτάζαν, δεν τον ήβρασαν. Όταν εφίαν οι αστυνομικοί με τους σκύλους, είναι το μεταξύ είχε ακόμα έναν κλιμάκιο νικητής αστυνομίας. Mm-hmm. Ο κουνιάδος μου μαζί με έναν άλλο εγγονάκι, κοιτάζαν και ήβραν τον κάλικα στη λεκάνη, η οποία ήταν πολλά εφθανής να την έβρουση. Και ρωτήσαν όταν η αστυνομία που ήταν εκεί, τηλεφώνησαν τους, και τους που ήταν με σκύλο και στραφήκαν πίσω. Και λέει μήπως ήταν πας στην Ελιά και έπαιζε, εάν υπήρχε το ενδεχόμενο ο κάλικα να πας στην Ελιά, γιατί δεν ζούσαν την Ελιά να πιέσει ο κάλικα κάτω, κύριε Μιλωνά. Κύριε Θεοφάνους, μας λέτε απίστευτα πράγματα. Μας λέτε ότι ήρθε η αστυνομία, ήταν από και το βράδυ και το πρωί, ολόκληρη μέρα, και δεν βρήκαν τον κάλικα ή τους κάλικες, δεν ξέρω πώς ήταν τελικά. Τον κάλικα ήρθαν το πρωί με τους σκύλους, κύριε Μιλωνά. Ναι. Και τον βρήκε... πρωί ήρθαν οι ειδικοί για τους σκύλους. Ναι. Και όταν τους είπαμε, όταν επιστρέψαν η αστυνομία πίσω, γιατί αν τον ήπρεπε να λαλεί, μα οι σκύλοι που έχουμε λαλεί, για ναρκωτικά και για εκρηκτικά. Αυτή ήταν η απάντησή τους. Και πώς τον βρήκαν τελικά τον καλικά, και ειδοποίησε τον ήπρε ένα εγγονάκι μου, ο οποίος είναι 16 χρονών μαζί με τον κουνιάδο μου. Και ήταν, μας είπετε, στη λεκάνη, τι εννοείτε, διότι εκεί που ήταν ο κάλικας προφανώς ήταν και η θέση του δολοφόνου, του εγκληματία. Ναι, δύο μέτρα περίπου. Εκεί στο σημείο που βρέθηκε ο κάλικας. Πού ήταν... Δύο μέτρα περίπου που είχαμε, που είχαμε, ναι, τρία μέτρα, να πω τρία το πολύ. Που είχαμε, που υπολογίσαν ότι στέκεται ο δολοφόνος. Που ήταν κοντά στο σπίτι σας, κυρία Θεοφανούς, όπως φαίνεται, ναι, από μετά έκτον εστέρο. Είναι το driveway, το, ναι, σπίτι, και ήταν στα πλάγια του τον, ας πούμε. Ήταν κρυμμένος εκεί δηλαδή. Ναι, ήταν κρυμμένος στο κλουβί, έχουμε έναν κλουβί που είχαμε πουλιά και ήταν κρυμμένος εκεί, υπάρχουν και δέντρα εν τω μεταξύ και κρύφτηκε για μέ. Θεοφανούς... Αλλά έχω να σας πω ακόμα κάτι, κύριε Ιωνά. Παρακαλώ, κύριε Θεοφανούς, όχι θέλετε, ναι. Πριν ένα μήνα, ειδοποίησαν τον άντρα μου για αστυνομία. Είπαν του προσέχετε, γιατί τρία άτομα τα οποία κατενόμαθαν, ο αστυνόμος ή αξιωματικός, δεν ξέρω το βαθμό του, λέει του κινδυνεύεται από τρία άτομα, λέει του. Και προσέχετε, η αστυνομία τι έκαμε. Είναι αστυνομία, διάνεψε να πιάσουν, λέει του Αλεξού, τον οποίο εγώ δεν ξέρω. Εν είχαν 50 αστυνομικούς, να βάλει στον δρόμο, εψές, που είναι το έγκλημα προψές, και να αδειά κάποτε περιπολίαν στο σπίτι μας, που ο οποίος είναι το χωρκό, αφού είπαν του κινδυνεύεις. Τι μέτρα έλαβε για να μας προστατεύσει, κύριε Μιλωνά. Το σπίτι μας είναι έξω, και είπαν του πρόσεχε, που τρία άτομα τους οπίσουν στην ομάχαση. Και η αστυνομία δεν έλαβε μέτρα, λέτε. Δεν έλαβε μέτρα, κύριε δεν Μιλωνά. Δεν σας ξαναειδοποίησαν από τότε, κυρία Θεοφανούς. Πριν ένα μήνα, όχι, δεν τον ξαναειδοποίησα. Να σας ρωτήσω κάτι που το σκέφτομαι τώρα, όπως μου το λέτε. Ο Μακαρίτης, ο σύζυγος σας πλέον, δυστυχώς, είχε λάβει μέτρα. Είχε μια έγνοια, θέλω να πω. Να σας πω κάτι. Όχι, δεν πιστεύει ο άντρας μου ότι να του κάνουν κακό. Δεν επίραξε ποτέ κανέναν ο άντρας μου, κύριε Μιλωνά. Ήταν τόσο καλοσυνάτος άνθρωπος, έλειες διαφορές, συντρίβαζε εγκαταστάσεις, δεν του άρεσε και ποτέ να είναι απολύτως. Συντρίβαζε εγκαταστάσεις. Και αν πάτε στο παραλίμνη, αν να και ρωτήσετε για το Γιάννη, να σας πούσουν και στείλε με σώνα ακόμα που δούλεψε πολλά χρόνια στο λιμάνι. Θα σας πούν και άνθρωπος ήταν. Τα συλληπιτήρια μας και φίλοι. Αλλά λέω, η αστυνομία ούτε μέτρα έλαβε, αλλά ούτε και μετά το έγκλημα. Να του πω, θα τηλεφωνήσω 3 λεπτά, κύριε Μιλωνά. 3 λεπτά μετά και να μην κλείσουν τους δρόμους, κύριε Μιλωνά. Πώς θα εξηγήσουν έγκλημα, κύριε Μιλωνά. Θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις η αστυνομία οπωσδήποτε, κύριε Θεοφάνους, για αυτά που λέτε. Θα ακούσει, αλλά να σας πω κάτι. Είπα να πει, γιατί σήμερα έχουμε την κηδεία και είπα να περάσω μέρες και να πιάσω και τον Υπουργό Δικαιοσύνης και ακόμα και το Προεδρικό να του τα πω. Αλλά άκουσα το ρεπορτάζ σας προηγουμένως και έναν τέξα. Αν δεν τα ακούσει, να τους στείλετε την κασέτα να τα ακούσουν, κύριε Μιλωνά.
Πώ θα ξυπνιάσει ένα έγκλημα, κύριε Μιλόνα. Εννοείται ότι έχετε ηχητικό, κύριε Θεοφανού, ότι του γράφατε. Όχι, δεν του γράφατε. Την κασέτα, εννοείται αυτό που λέχθηκε. Τώρα, ναι, στην εκπομπή. Θα το ακούσουν, κύριε Θεοφανού, θα ζητήσουμε και εμεί, είμαι σίγουρο. Οι δημοσιογράφοι θα ρωτήσουν να δοθούν απαντήσει, γιατί όντω είναι πολύ σοβαρά αυτά που καταγγέλλετε. Και δόθηκαν και τα ονόματα στο σύζυγό σα, και εσεί ξέρετε. Και ήταν αυτή που. Τον άντρα μου μιλούσαμε, δεν είχε μυστικά μου με τον άντρα μου. Λέμε, καλέσαμε στην αστυνομία, είπα μου πρόσεχε από τρεις ανθρώπους. Ναι. Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι, είναι της περιοχής ή είναι από όλη την περιοχή. Τα συλληπιτήρια μας σε αυτές τις δύσκολες ώρες για εσάς, κύριε Θεοφανούς, να είστε καλά, ευχαριστούμε. Εκνευρίστηκα διότι πώς θα ξεχνιάσουν, λέω, το έγκλημα. Πώς θα το ξεχνιάσουν, αφού τους δρόμους δεν τους εκόψαν, κύριε Μιλώνα. Πώς θα ξεχνιάσεις το έγκλημα, κύριε Μιλώνα. Νύχτα, μέσα στα χωράφια δεν μπορούσαν να κλείσουν τον δρόμο της Ερήνιας, να κλείσουν το highway. Ένα ρόμπλοκ δεν έβαλαν. Λογικά αυτό πρέπει να γίνει, ναι. Σε τέτοιες περιπτώσεις. Ρωτήστε τους εσείς πώς εξηχνιάζονται τα εγκλήματα. Αν ήταν κανένας υπουργός, ήταν να βάλουν και λιγότερο να πέρα από πάνω να τους έβρουσει. Καλά, μην το συζητάτε. Για τους απλούς ανθρώπους δεν έχει τίποτε, ας τους να πάθουν. Κύριε Θεοφανού, ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Μιλώνα. Υποθέτω ότι θα εκδώσει η αστυνομία ανακοίνωση.